Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο vlog. Και πριν ξεκινήσουμε και μπούμε λίγο σε αυτά που έχετε δει ήδη στο thumbnail και περιμένετε, και μιας που πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα, είναι ευκαιρία να σας δείξω κάτι. Για όλους τους λάτρεις του αυτοκινήτου που θέλετε να πάρετε και ένα δωράκι, χωρίς να σας κράξει η γυναίκα, για σας και για το αυτοκίνητό σας. Τι είναι αυτό? Είναι ένα gadget. Ποιο gadget? Αυτό το gadget. Τι είναι αυτό το gadget? Αυτό το gadget. OBD11, το οποίο είναι ένα διαγνωστικό για BMW και VAG Group επίπεδου επίσημης αντιπροσωπείας. Βασικό διαγνωστικό στο μοτέρ, στο σασμάν και στους ρήπους. Για όλα τα αυτοκίνητα από 2008 και μετά. Ελάτε να σας δείξω πώς μπορούμε να κάνουμε μια διάγνωση σε ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο. Συνδέσαμε την OBD, πάμε στο app που βλέπετε εδώ, OBD11 VAG, και πατάμε. Μας βγάζει αυτή την οθόνη, Connect. Επιλέγουμε OBD. Πατάμε για να κάνουμε full διάγνωση. Η διάγνωση ολοκληρώθηκε, βρέθηκαν 24 λάθη. Μπορούμε να κάνουμε ή επανέλεγχο ή να τα σβήσουμε όλα. Πατώντας το κέντρο μπορούμε να δούμε ακριβώς σε ποια μπλοκ υπάρχουν λάθη. Στα φρένα για παράδειγμα βλέπουμε δύο σφάλματα. Πατάμε πάνω στα σφάλματα και βλέπουμε τον κωδικό του κάθε σφάλματος. 473 για το ένα, 1314 για το άλλο. Μιλάμε με τον τεχνικό μας στην αντιπροσωπεία και μας λέει τι ακριβώς μπορεί να φταίει. Αν θέλουμε να τα καθαρίσουμε, πατάμε clear faults και τα σφάλματα σβηστήκανε. Έτσι μπορούμε να κάνουμε για όλα. Και ο τρόπος που σβήνουμε σφάλματα. Εκτός του διαγνωστικού μπορούμε να κάνουμε προσαρμογές με το πάτημα μόνο ενός κουμπιού. Πολύ εύκολα και απλά. Έλα να σας δείξω πώς. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα φώτα τα οποία είναι συνέχεια on. Αυτή τη στιγμή τα φώτα είναι ανοιχτά όταν ο κινητήρας είναι ανοιχτός. Ακόμα και αν ο διακόπτης είναι στο off. Ας αλλάξουμε αυτή τη λειτουργία και ας το βάλουμε on. Έγινε. Άλλο app που μπορούμε να κάνουμε με το πάτημα ενός κουμπιού. Good test. Δηλαδή, αν έχετε δει σε μερικές μηχανές, όταν πάτε τις βάλετε μπροστά, ανοίγουν, κλείνουν οι βελόνες. Στο συγκεκριμένο, δεν έχουμε τεστάρισμα από τις βελόνες πάνω στο κοντέρ και στο στροφόμετρο και το ταχύμετρο. Τώρα θα το ενεργοποιήσουμε. Πώς? Πατώντας ένα κουμπάκι, βάζοντας το on και πατώντας activate. Έτοιμο. Ας κάνουμε ένα τεστ να δούμε. Πατώντας το κουμπί της εκκίνησης, κοιτάξτε τώρα τι ωραία λειτουργία δείχνει στις βελόνες. Για τους βαγγίτες υπάρχει το Pro Mode. Τι είναι αυτό? Μιλάμε για κωδικοποίηση, προγραμματισμό, να κάνεις παραμετροποίηση λειτουργιών του αυτοκινήτου και να βλέπεις τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Υποστηρίζει SFD Unlocking, δηλαδή ξεκλείδωμα που προσφέρεται σε όλα τα αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας. Μια λειτουργία που την έχουν μόνο τα διαγνωστικά επίσημων αντιπροσωπείων. Για τους μπεμβεδάκηδες, για τη σειρά Epsilon, F, G, I και Mini, υπάρχουν λειτουργίες όπως βασική διάγνωση για όλα τα μοντέλα 2008 και μετά. Και για τις σειρές F, G, I και Mini, εκτός από βασική διάγνωση, μπορούμε με το πάτημα ενός κουμπιού να παραμετροποιήσουμε βασικές λειτουργίες. Σε όλα τα αυτοκίνητα που αναφέρθηκα μπορούμε να κάνουμε full scan σε όλα τα μπλοκ, σε όλους τους κωδικούς του αυτοκίνητου. Πού μπορείτε να το αγοράσετε? Στην περιγραφή υπάρχει ένα link όπου μπορείτε πατώντας το να πάρετε πρόμο για το κανάλι μας, έκπτωση επί της αρχικής τιμής. Επομένως, όσοι έχετε VAG Group, δηλαδή Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Lamborghini, Rolls-Royce, Mini και Bentley, στο link από κάτω μπορείτε να αγοράσετε γκατζετάκι χριστουγεννιάτικο και όχι μόνο για πάρτι σας και το αυτοκίνητό σας. Αυτά και πάμε στο vlog. Έλα. Και όπως είδατε και στο thumbnail, έχουμε μπει σε ένα Evo 10, το οποίο το έχετε ξαναδεί στο παρελθόν.
μαζί με τον Βασίλη το Δήμα, γνωστό στην πιάτσα ως πουλάω αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο. Και δεν σηκώνω τηλέφωνα ποτέ. Μόλις επιβεβαιώσετε και μπροστά στην κάμερα. Για πες, τι έγινε αυτό το Evo 10, έχει αλλάξει 48 χεριά. Πώς, τι έχει γίνει? Όχι ρε. Μην το απαντήσεις, θα χαλάσει το μύθος. Αν απαντήσεις καλά, ο μύθος τώρα, δεν γίνεται, έτσι μπράβο. Έλα, για πες. Τι έμαθα, πήρες καινούργιο αυτοκίνητο? Όλα τα ξέρεις. Όλα τα μαθαίνω, είδες. Με βοηθάει ο Θεούλης και με φέρνει την κατάλληλη στιγμή μπροστά σου. Νάρτο Γκρέι, πεντακύλινδρο. Τι είναι? Τι είναι, άμα σου πούνε στα σχόλια εδώ πέρα όσοι βλέπουν και όσοι ξέρουν. Τι μπορεί να είναι? Εντάξει, τσιουνιάου τώρα. Θα το δούμε κάποια στιγμή. Αλλά δεν θα το παρουσιάσει ο Τόξι και θα το πάρω εγώ βόλτα, να ξέρετε. Δεν τον αφήνω. Γιατί το προηγούμενο ίδιο μοντέλο. Δεν έχει ξαναλλάξει το κινητό. Γιατί το προηγούμενο ίδιο μοντέλο το οδήγησε ο Βασίλης. Τώρα είναι σειρά μου. Το δικό του θα το πάρω εγώ. Να το παρουσιάσω, ξέρω αν θα το γυρίσω πίσω. Θα δούμε. Βλέποντας και κάνοντας. Γιατί είναι ωραίο αυτοκινητάκι. Επομένως, όταν θα γίνει vlog για εκείνο, θα τα συζητήσουμε. Σήμερα θα συζητήσουμε για Evo 10. Ένα Evo 10 που έχετε ξαναδεί στο παρελθόν. Δεν είχαμε κάνει μετρήσεις. Γιατί τι είχε γίνει τότε, ήμασταν στο στρώσιμο. Τι είχαμε, για ποιο λόγο δεν είχαμε κάνει μέτρηση? Νομίζω ότι έστρωνα. Κάτι τέτοιο, ναι. Έστρωνα και το πούλησες. Δικός δεν ήταν τότε, ήταν σε άλλο. Το μάξι, την τελευταία φορά... Το μικρόφωνο το φοράς. Τι θα κάνουν, την τελευταία φορά δεν θυμάμαι τι... Θα πάρανε ένταση να ακούνε τα παιδιά. Την τελευταία φορά τι είχες κάνει? Το είχαμε παρουσιάσει, αλλά δεν θυμάμαι γιατί πατήσαμε γκάζι, είχε κίνηση. Είχαμε πάει μια βόλτα όλο τον Κηφισό, φτάσαμε σεφ και γύρισαμε πίσω. Και μας κράζανε μετά σχόλια γιατί δεν πατήσαμε. Και σιγά που είναι αυτός ο φωνιάς στον ΒΑΚ και κάτι τέτοια. Γιατί το παρουσίαζε και χίλια άλογα. Τότε ήταν σίγουρα φωνιά στον ΒΑΚ, τώρα... Τώρα τι είναι? Τώρα είναι τα μάξι εντελώς... Μαμά. Μαμά και πιο βαρύ από το μαμά βασικά. Έχει τρία καζανάκια, έχει βαριές ζάντες ακατάλληλες, έχει 2,55 ελάστιχα, έτσι... Αυτό τώρα βαριά, δηλαδή, έχει βαριά φρένα. Έχεις είναι... αρχίσει δικαιολογίες, γιατί σήμερα θα το μετρήσουμε. Όχι, λέμε οι διαφορές πριν και μετά, είναι... Δηλαδή, περίμενε. Εμένα ήταν daily, αλλά... Θα το πάω αλλιώς. Η μέτρηση που θα δούμε σήμερα, με τη μέτρηση αν γίνουν οι αλλαγές που λες, πόση διαφορά θα έχει, για πόσα δέκατα? Τι δέκατα, ρε φίλε? Δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο διαφορά. Ένα δευτερόλεπτο διαφορά, δηλαδή είναι ό,τι βέβαια δούμε σήμερα σε σχέση με το τι θα δούμε αν γίνουν οι αλλαγές. Είναι 1560 κιλά. Και πόσα μπορεί να γίνει? Επειδή είναι SST. Okay. Μπορεί να είναι για παραπάνω το σκηβέν, είναι full reservoir, κοίτα το. Τέρμα yeah. γεμάτο reservoir. Μπρούκλις. Σκέτη κατοστάρα, ούτε βενζίνες, ούτε μεθανόλες, ούτε τίποτα. Ναι. Yeah. Δηλαδή είναι ένα μάξι μαμά. Okay. Πώς το πω, είναι ένα μάξι full ντυμένο. Βάζω βενζίνη και πάω πολύ. Βαρύ, full γεμάτο βενζίνα, ούτε μεθανόλες, ούτε αγωνιστικές. Ωραία. Και με μία πίεση μισό μπαρ κάτω από ό,τι δουλεύει ένα μάξι. Πόσα μπαρ θα κάνουμε τις μετρήσεις σήμερα? Για να είμαστε safe. Θα πατήσουμε στα 2,5 μπαρ. 2,5 μπαρ. Παιδιά, σήμερα έχει μέτρηση. Κατοστάρα σκέτη. Δηλαδή μετά αργότερα στο vlog θα δείτε μέτρηση και θα δείτε, θα δούμε, μπορεί να κάνουμε ή τις δύο κλασικές μετρήσεις ή τη μεγαλύτερη μέτρηση που κάνουμε κλασικά στο κανάλι και θα τη δείτε κανονικά με νομεράκια ακρίβεια 0,01. Μπορείς να κρίνεις μετά αν το ελαφρώσεις. Θα δούμε. Δεν λέω τίποτα υπερβολικό, δηλαδή εγώ είχα τα ρεκάρα, τα pole position, είχα το ένα, είχα το άλλο, είχα 4 ζάντες, είχα φρένα Wilwood, δηλαδή είχα 250 κιλά διαφορά σε σχέση με τώρα. Και πόσα λεφτά διαφορά? Πες μου κι αυτό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή το ένα δευτερόλεπτο, πόσα λεφτά κοστολογείται? Το μάξι πουλήθηκε σε ένα φίλο μου στην αρχή. Ναι. Ο τύπος δεν ήθελε, ήθελε να, λίγο να τα βρούμε στα οικονομικά, να βρούμε μια συμφωνία. Άρα βγήκαν κάποια πράγματα. Το αδειάσμα. Βγήκαν κάποια πράγματα, αυτό είναι το δικό σου. Με ψάχνουν. Και πουλήθηκε το αυτοκίνητο. Με ψάξουν και εμένα λίγο. Χτυπάνε τα τηλέφωνα, μας διακόπτουν πάντα. Κάτι πρέπει να γίνει. Τα παλιά γνωστά των vlog. Τουλάχιστον εγώ πρέπει να τα σηκώνω. Δεν έχω βγάλει τέτοιο όνομα ακόμα, Φίμι Toxic. Άρα, ξεκινάμε σήμερα. Πώς έχει το πράγμα, παιδιά? Τι θα δούμε, τι θα δείτε στη συνέχεια? Ξεκινάμε από το μαγαζί του Toxic στη Φιλαδέλφια. Κατευθυνόμαστε σε ένα σημείο που να έχει καλό ασφαλτοτάπητα. Να κάνουμε ένα δοκιμαστικό πέρασμα και να δούμε χρόνους.
Δεν είναι κανονισμένο έτσι, απότομα στον ΠΑΜ κανονίστηκε. Γιατί? Γιατί ο Βασίλης μου μίλησε για το πρώτο νούμερο, ότι μπροστά θα δούμε. Τι νούμερο θα δούμε? Το 5. Α, τώρα το έκανε 5. Πριν ήταν 4. Πριν ήταν 4, τώρα το έκανε 5. Εγώ είπα, ναι, εγώ εκεί πέρα το έβλεπα για τα λιράκι σίγουρα. Τώρα πόσο, τι 5 θα είναι, θα είναι 5-0, θα είναι 5-9. Ο Θεός και η ψυχή του. Θα, όταν θα σταματήσουμε σε ανοιχτό χώρο εκεί, σε ένα πάρκινγκ, θα μας μιλήσει ο Βασίλης και θα δούμε για το αυτοκίνητο τι setup έχει, σε περίπτωση που σας αρέσει ο χρόνος και έτσι στη βόλτα όπως το βλέπετε εδώ να λειτουργεί ως DSG. Εάν θέλετε να κάνετε κάτι αντίστοιχο, να ξέρετε περίπου τι φοράει. Δεν είναι DSG. Ποιος... Ε? Δεν είναι DSG. Σωστά, καμία ναι. Περίπτωση. Όπα, ναι, DSG. Κόλλησα να με όλα DSG. Να με σπάνια δει. SST. SST, όπως είναι τα Ιαπωνικά. Λοιπόν, τι μπορείτε να κάνετε όσοι έχετε SST από 10, πού μπορείτε να φτάσετε με, αυτά, με αυτό το setup. Και άμα θέλετε ακόμα καλύτερους χρόνους, υπάρχουν οι επιλογές στις. Στις ευρωελαφρύνσεις. Εντάξει, γίνεται ευρωελάφρυνση και είναι ένα αμάξι που είναι... κατεβαίνει και το βάρος του αυτοκίνητου ταυτόχρονα. Για εγώ θεωρώ ότι ήταν ένα αμάξι, το χάσαν τελείως το βάρος, ας πούμε, για τέτοιο αμάξι. Ναι, για Ιαπωνικό, ναι, ξέφυγε. Είχαμε ένα Evo 6, ένα Evo 7, ένα Evo 9 που ήταν, εντάξει, σε... Ήταν 4G63 αυτά. Ήτανε σε ένα ήταν βάρος φυσιολογικό, ας πούμε. Εντάξει. Εδώ είναι ευρωπαϊκό Evo αυτό, δεν είναι JDM. Είναι πολύ πιο κοντά στα ευρωπαϊκά επίπεδα και εσωτερικά, πώς είναι φτιαγμένο και στο βάρος σε σχέση με οποιοδήποτε ιαπωνικό. Τώρα εδώ και σε GTR, σε GTR είχες. Έμπαινες στο GTR, τώρα έχεις και στο GTR με ευρωπαϊκό αυτοκίνητο στο θέμα ποιότητας μέσα πλαστικών και ηχομονώσεων και τα πάντα ή ηλεκτρονικών. Εντάξει. Είναι πολύ πιο λιτά αυτοκίνητα. Πολύ λιτά. Σε άλλη λογική, πάντα ο Ιάπωνος σου πουλάει ένα μοτέρ, μια μετάδοση. Και τώρα τελευταία και ένα σασμάν γρήγορο για να μπορείς να είσαι κοντά στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, τα σπορ. Θα τα πούμε κάτω τώρα. Θέλω να μου πεις διάφορα μηχανικά, τι έχει πει, τι υποδυνάμεις έχουμε δει. Έχει δυναμωμεριστεί το αυτοκίνητο? Όχι. Όχι ακόμα. Είχαμε σκοπό να βάλουμε και βενζίνες, κάτι να το σηκώσουμε λίγο παραπάνω. Ωραία, άρα. Είμαστε στη φάση την. Θα μου πεις στο περίπου πόσο και κάποια στιγμή, παιδιά, λογικά στο Instagram μπορεί να σηκώσουμε και τη δυναμωμέτρηση για να δούμε πόσο μέσα έπεσε ο Βασίλης, με τι ακρίβεια υποδυνάμεις. Άμα είχαμε κάψιμο. Σοβαρό, θα. Εντάξει. Είχαμε... Θα το στάρα είναι το με import. Έστω και μεθανόλ να είχε, ρε παιδί μου, κάτι. Είχε εξωτερικά δοχεία? Όχι, τίποτα δεν έχει. Άρα πρέπει να άδεια σε γέμισε. Εντάξει, είναι λίγο ιστορία αυτό. Δεν μπαίνει ο άλλος έτσι. Το θέμα είναι εκεί πέρα που είσαι στον δρόμο και πατήσεις να δεις τι κάνει το αυτοκίνητο. Αυτό θα δούμε σήμερα, δηλαδή. Και βλέπω από τα λίγα αυτοκίνητα τα οποία δεν έχουν iBoost. Και έχουν άλλο boost controller. Έτσι και ES. Βλέπω ένα 2,59, βλέπω ένα 2,6 εδώ πέρα. Ναι, η μέγιστη πίεση που αποθηκεύει, τη μέγιστη πίεση που έχει σηκώσει στα Max. Μπράβο, ναι. Άρα δουλεύει και 2,6. Είναι από το Sassman Spike, δηλαδή είναι, είναι ίσα-ίσα, δηλαδή. Πλασματικό, γιατί στην αλλαγή κάνει ένα overboost. Αλλά εκεί παίζει 2,5, 2,4, 2,55. Ωραία. Για κατοστάρα, έτσι. Θα μας πεις μετά τι τουρμπίνες, τι τα πάντα, σε τι κατάσταση είναι σήμερα το αυτοκίνητο. Φοράει μια K4 υβρίδιο. Ατόφια. Ατόφια. Όχι, όχι, υβρίδιο, ατόφια θα ατόφια, λες. Ατόφια. Είναι παλιά, πριν αρχίσουν τα K4, ο σκοτωμός γινόταν παιδιά με τα Evo. Έχει ξεκινήσει δηλαδή αυτό το χαβαλές που λέτε εσείς οι βαγκίτες με τα K4 ατόφια, τα είχαμε ξεκινήσει εμείς 15 χρόνια πίσω. Γιατί? Γιατί τότε ήταν, σου λέγε ότι είναι η τουρμπίνα stock base, ότι απ' έξω μοιάζει με την μαμά, τώρα μέσα γινόταν πανηγύρι. Μετά τώρα το συνεχίσαν οι βαγκίτες και το κάναν όλοι K4, K4 και αλλάζαν τα μέσα. Τότε δηλαδή με την FP είχαν βγάλει 3-4 FP, απ' έξω μοιάζαν το ίδιο, μέσα γινόταν χαμός.
Επομένως υπήρχε και μια κατηγορία όταν πατούσανε, όπου λέγανε απλά το frame να είναι stock frame, stock frame turbo τι λέγανε, δηλαδή ότι να μοιάζει και ας είναι ό,τι να είναι, να μην μπορείς να ξεφύγεις. Μετά πηγαίνανε ότι ήταν άλλο, το ήταν big turbo όταν άλλαζες τουρμπίνα. Έτσι, το stock frame των Evo είναι το K4 ατόφιο των βαγκητών. Τι το έχουμε δει το έργο, δηλαδή. Τι θες να πεις, δηλαδή. Αυτό είναι stock frame. Όχι. Μπράβο, άρα θεωρείται big turbo. Big turbo, σφυρίλατο και τα λοιπά. Θα τα πούμε όταν ανοίξουμε το καπό, σας πάρουμε πλάνο εσωτερικό. Θα σας δείξουμε λίγο και την κατάσταση όπως κάνουμε κάθε αυτοκίνητο παρουσίαση. Τώρα δεν πήγαμε σήμερα για παρουσίαση, πήγαμε έτσι για το χαβαλέ μας. Το ξεκινά αυτός τώρα, αφού λέει πάμε βόλτα, δεν του τη χαρίζω. Κάτσε να σε ξεφτυλίσω τώρα. Τι, έχει ερκοντισιόν. Κάτι που δεν έχεις. Τι, περιττό πράγμα το ερκοντισιόν εσύ το χειμώνα. Έχω καλοριφέρο μας το χειμώνα. Το καλοκαίρι δεν το βγάζω έξω μέρα, το παίζω άνετος. Μόνο νύχτα. Ψυγείο σε πάω. Και κοίτα να δεις τώρα, είναι εκεί που είναι η τουρμπίνα, γι' αυτό δεν επηρεάζει. Ενώ στα 463 για να βάλεις κανένα τουρμποπάκι εξάτμισης προκοπής, κανένα downpipe προκοπής, δεν γίνεται. Ή πρέπει να φας ψυγεία, θέλει άλλες λύσεις. Χαλάς άλλα πράγματα για να κερδίσεις άλλα. Ωραίο πάντως, δεν κάνει πολύ φασάρια. Μια χαρά είναι. Έχει τρία καζανάκια από κάτω. Τώρα δεν ακούμε πιο πολύ μοτέρ. Πιο πολύ μοτέρ παρά εξάτμιση. Ναι. Αυτό δηλαδή, αυτή η βαβούρα που ακούγεται δηλαδή είναι μοτέρ. Μοτέρ. Καλύτερα ακούγαμε λίγο εξάτμιση πίσω έτσι λίγο, ναι, ίσως. Καζανάκι. Ίσως ήταν καλύτερα, ίσως. Είναι εκνευριστικά αθόρυβο αυτό που λέει. Εντάξει, δεν είναι τελείως αθόρυβο. Ακούς κάτι από πίσω. Από πίσω δεν ακούς τίποτα, όχι. Αυτό σου λέω, δηλαδή. Έχει εδώ από μπροστά σου έρχεται κάτι. Σου έρχεται ένα πολύ μπάσου χαμηλό, δηλαδή ένας μπάσους χαμηλός ήχος. Αυτό θέλει μια Φία 100 κατευθείαν πάνω στο καπό. Εκεί πέρα, ναι. Αν τελειώνει υπόθεση. Ναι, τι, άμα είναι να σε γράψουν, να είσαι μάχημος. Ηρωικό γράψιμο. Ας το σηκώσουν το αυτοκίνητο. Για τέτοια πράγματα δεν είναι να πηγαίνεις τώρα με τρία καζανάκια. Καλά, δεν φτιάχτηκε γι' αυτό. Τώρα, όπως κατάντησε, είναι ένα άλλο θέμα. Τώρα όμως μπορεί να κυκλοφορήσει, μπορεί να κάνει ένα ταξίδι. Πώς πρέπει να γίνει, να σου πω κάτι. Έχεις ποτέ να πρωταγωνιστεί σε μια κόντρα ένα Evo 10, κάτι να. Όχι, τα Evo 10 γενικά τώρα Evo 10 δεν υπάρχει. Δεν έχω ακούσει κανένα που να είναι καλό. Είναι κάτι διαφορετικό, ρε φίλε. Δεν κυκλοφορεί Evo 10 στην πιάτσα, έτσι να είναι δυνατό. Καταρχήν, άμα βγει στην πιάτσα και πει: έχω ένα Evo 10, θέλετε να πατήσουμε το βράδυ, ας πούμε, σε 10 βάγκ μαζεμένα, θα έρθουν και 10 να πατήσουν. Ναι, εντάξει. Δεν θα το πάει κανένα στο μυαλό ότι αυτό το αυτοκίνητο πάει έτσι, μπορεί να πάει έτσι. Για τετρακύλινδρο κιόλας μιλάμε. Εντάξει, εννοείται. Ναι, μην παίξουμε μετά από τα τετρακύλινδρα. Ενώ άμα πας με ένα ίδιο αμάξι, θα σου πει τι τρουμπίνα έχει, τι φτερό έχει. Άμα πας με Evo 9, θα ψαχτούνε. Το Evo 10, εντάξει, δεν το σου λέω άλλο, Evo 10 είναι αλουμίνιο. Volvo. Για πες τώρα, το καινούριο παιχνίδι πότε να το βλογκάρουμε. Θα το κάνουμε σύντομα. Μην το πουλήσεις, μία στον τράκι, μην το κοιτάς. Βάλε τον τράκι παράλληλα αν θες, θα παίξεις πηγαίρ σήμερα. Ναι, και τα δύο. Θα δούμε και διαφορές. Έτσι να κλείσουμε, το ζεσταίνουμε. Τι είναι, κλείσαμε ερκοντισιόν, τι έγινε. Το κλείσα να μην ζεσταίνεται, να το αφήσουμε λίγο να κρυώσει. Το αφήσουμε εκεί πέρα, έχουμε να δείξουμε λίγο το αυτοκίνητο απ' έξω, να το δει και ο κόσμος όλος. Πώς έχει φτιαχτεί, αν είναι καλά μέσα τα πράγματα, αν είναι πεταμένα, να δω τι δουλειά έχεις κάνει. Εσύ το έχεις επιμεληθεί εξ ολοκλήρου, σωστά. Ναι. Ωραία. Άρα και το καλό θα το επιβραβευτείς, αλλά άμα είναι και χάλι, θα σε κράξουνε. Όλα τα σχόλια, δικά σας παιδιά, ό,τι θα δείτε σε λίγο. Δεν μου λέγεις να πλύνω το μοντέρ. Α, φίλε, δεν είναι να μου πεις να το πλύνω. Χάσουμε στον ίσκιο ή θα πάμε στον ίδιο. Όχι, γιατί εδώ πέρα τι είναι αυτή, ρε φίλε, αυτή εδώ πέρα είναι σε καλά. Γάμισε. Τους ξέρουμε, τους ξέρεις. Πού τους ξέρεις. Ναι, τότε, δεν πειράζει, στον ήλιο. Στον ήλιο να έχουμε και καλύτερη εικόνα για τον κόσμο. Λοιπόν, κατεβαίνουμε παιδιά, να δούμε λίγο απ' έξω, να πούμε και 2-3 λόγια με τον Βασίλη. Να δούμε τι έργο θα δούμε σήμερα. Για να πάμε έξω.
Λοιπόν, είμαστε έξω. Έχουμε ανοίξει το μοτέρ να κρυώσει, γιατί έχουμε μέτρηση μετά και δεν ξέρω τι νούμερα θα δούμε. Ο Μπίλης λέει, τι θα δούμε μπροστά, τα λιρό. Τέσσερα μπροστά. Τέσσερα μπροστά. Εγώ λέω πέντε. Θα δούμε στο τέλος πώς θα πέσει μέσα. Για τη μεγάλη μέτρηση, δεν μιλάμε για τη μικρή, για τη μεγάλη. Σε καλό ασφαλτοντάπιτα, ζέστη έχει αρκετή. Έχουμε υδρώσει για να πάρουμε τα πλάνα λίγο υδρώσαμε, αλλά δεν πειράζει. Για πάρτι σας. Και μεγάλη μέτρηση, μικρή μέτρηση κάνουμε. Ξέρουν τα παιδιά στο κανάλι που μας παρακολουθούν, κάνουμε δύο μετρήσεις. Μία είναι από 60 και μία είναι από 100. Επομένως η μεγάλη μέτρηση. Για την τέτοια. Ναι, η μεγάλη μέτρηση θα δει λέει τεσσάρι μπροστά. Εγώ λέω θα δει τάλιρο μπροστά. Έτσι όπως μου τα είπε πριν, μου τα μάθησε ότι είναι βαρύ το αυτοκίνητο και. Θεωρώ τάλιρο για να σου δώσω τεσσάρι εάν ήταν ελαφρύ. Τώρα εσύ μου λες τέσσερα, δηλαδή θα δεις τριάρι εάν μπουν, εάν ελαφρώσει. Ναι. Χωρίς καμία άλλη αλλαγή. Οκ, λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε βάλει. Γιατί πολλά παιδιά μπορεί να μην είχαν δει το προηγούμενο vlog. Έχουν περάσει αρκετό καιρό, έχει περάσει 1,5 χρόνο. Πάμε. Δύο. Λοιπόν, ελάτε λίγο να δούμε μότερ, να μας πει ο Βασίλης τι θα δούμε. Καταρχάς, αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ πέρα, που βλέπετε κι εσείς εδώ μέσα, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα έβλεπε κάποιος αν αγόραζε Evo 10 εργοστασιακό. Σωστά. Εντάξει. Η εικόνα του δεν πλησιάζει. 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 Ωραία. Πες μου τι έχει γίνει σε αυτό. Τι έχουμε κάνει, καταρχάς το μοτέρ είναι σφυρί. Είναι σφυρί, λέει το μεχητόνια Stroker 2,2. Α, είναι 2,2, είναι υπερκυβισμένο επομένως. Ναι, ναι, υπερκυβισμένο. Οκ. Okay. Με Kelford έκεντρα, τρίτο στάδιο. Μεγάλη πεταλότητα, μεγάλη εισαγωγή. Πιστόνια Μπιέλε στρόφαλο. Μπήκε κοιτάκι. Μάντλε είναι από κάτω. Ναι. Turbotaf. Και πάνω είναι Wiseco HD. Και στρόφαλο. Μάντλε. Α, Μάντλε. Μάντλε και Wiseco. Οκ, okay, βιδούλες. 6,25. Oh, αυτά είναι, αυτό μου αρέσει να ακούω. Οκ. Okay. Έκεντρα μου είπε Kelford. Εισαγωγή εδώ ντόπια. Κακαράκης. Τουρμπίνα. Borg Warner. Πώς? Borg Warner. Δεν μπορείς, το λες αυτό. Ξαναπέσαι μου λίγο. Όλο τον κωδικό θέλω. Α, δεν μπορώ να πω. Πώς? Asflastros. EFR. Asflastros. Πώς? EFR, όχι, πώς τη λένε τη μάρκα. Borg Warner. Borg Warner. Αυτό παιδιά που ακούσατε, όποιος το κατάλαβε. Λοιπόν, πόσα χιλιοστά είναι για να καταλάβουμε. Δηλαδή, άμα ήταν precision, πόσα χιλιοστά θα ήταν. 68. 68 χιλιοστά τα μούτρα. Και πίσω. 70. 68-70, δηλαδή σε Borg. Οκ. Okay. Cooler. Το cooler δεν είναι κάτι επώνυμο. Εδώ, ένα... φτιαγμένο εδώ, χειροποίητο. Απλό. Core. Το κόρ είναι. Δεκάρι. Έχουμε και φασαρία. Τελείως. Λοιπόν, χειροποίητο το κούλερ. Θυμόμαστε τουλάχιστον εισαγωγή-εξαγωγή πόσα είναι. 70-30-10 είναι. 70-30-10 με ίσο εισαγωγή-εξαγωγή. 76. Κλασικά. 76 αρέσει. Τρίντσο. Ωραία. Εδώ. Τι έχουμε στο θέμα εισαγωγής, πεταλούδας κτλ. 4 ίντσι εισαγωγή, 76 άρες σωλήνες, okay. 90 άρα εξάτμιση. Mm-hmm. Πεταλούδα. Πεταλούδα Μπούμπα. Μπούμπα Racing. 75 άρα. Ωραία. Διπλές ατλίες μέσα στο τεπόζιτο in tank. Ωραία. 2 DW400. Οκ. Okay. Όλο το σύστημα καυσίμου αλλαγμένο. Της Radium, με ένα fuel απριθμιστή. Ωραία. Μπέκ. Μπέκ έχει 1650. 41650. AMS Bekera. Ωραία. Race. Magnus EVCS Delete Kit για τα μεταβλητά. Ωραία. Μαμά εγκέφαλο. Μαμά εγκέφαλος. Ωραία. Πρόγραμμα Motor, πρόγραμμα Sassman. Δισκάκια είναι ένα custom δικό μας συμπλέκτη SSP. Που μας φτιάχνει ο SSP. Ωραία. Μια, για να αντέχει τη δύναμη. Και από τα υπόλοιπα, τέιν αναρτήσεις και η, μαμά... Και η εξάτμιση. Βιμπράν 90. Βιμπράντ 90. 90 turbo back. Ναι, ναι, όλοι 90 είναι. Ωραία. Νομίζω, παιδιά, ότι έχουμε πει τα πάντα. Όσοι δεν προλάβατε να σημειώσετε, κάντε rewind λίγο, γυρίστε λίγο πίσω, τα ξανασημειώσετε. Το ποσό δεν το συζητάμε. Ό,τι πληρώσει πίνει, θα Ιαπωνέζικα πληρώνει λίγο παραπάνω για να το φτιάξει να έρθει σε αυτό το επίπεδο. Τι επίπεδο είναι αυτό, Stage 3 είναι, Big Turbo. Και αναμένουμε να δούμε χρόνου. Αυτό το αυτοκίνητο τώρα ο πελάτη που το έχει, τι χρήση θα του κάνει. Δηλαδή, γιατί χρήσεις το ζητάνε αυτό το setup. Τίποτα, βόλτας. Αυτό είναι βόλτας. Οκ. Okay. Στα 2,5 πάρα. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά
Έρχεται τώρα αυτός πάλι μετά από δύο μήνες, σου λέει: Βασίλη μου, δεν μπορώ, ρε φίλε. Έχω ξενερώσει. Θέλω δύναμη. Θέλω να το στείλω για κόντρες. Τι πρέπει να κάνει, ελάφρωμα. Τίποτα. Τα έχουμε πει ήδη με τον πελάτη. Ναι. Θέλει φρένα ζάντες 17, λάστιχα κατάλληλα για να πατάει. Δύο καθίσματα της προκοπής, ξέρω εγώ, και λεπτομέρειες, όχι κάτι τραγικό. Α, δέχτε, απλά δεν είναι να χοντρά. Πέσει από αυτό το βάρος, γιατί αυτό το βάρος φέρνει και ζημιές. Ναι, άντε να ξεκινήσει, άντε να πατήσει. Δηλαδή είναι μαμά όλη η μετάδοση. Και να ακούει η μετάδοση, σωστά. Και τα μάξι είναι 1600 κιλά και ο οδηγός 1700 μόνο. Συν και το ένα, συν το άλλο. Κατάλαβα. Γενικά, δηλαδή, όσο πιο ελαφρύ αυτοκίνητο είναι, να τα. Μην μου το χαλάσεις, συνέχισε το μύθο σου. Γύρωσε τον, έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Τι ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, παιδιά. Χτύπησε το τηλέφωνο, άλλο ήθελα να ρωτήσω που το ρωτάμε πάντα και το ξεχνάμε. Ζάντες που φοράει το συγκεκριμένο, αν το άρεσαν κάποιου, τι ζαντούλα είναι αυτή? Αυτή είναι μια XXR. XXR, τι θεωρείτε αυτή καλή? Ήταν πιο παλιά έτσι τη μόδα. Με μαμά φρενάκια βλέπω. Μπρος-πίσω, τετραπίσω να μπρέμπω, δηλαδή μπροστά. Διπίσω να πίσω. Διπίσω να πίσω. Το λασικάκι αυτό τι λέει? Θα τα βγάλει πέρα, συμμέτρηση. Διάφορο, εντάξει. Θα τα βγάλει πέρα, είναι 2,55, εντάξει, μια χαρά είναι. Πατάει καλά. Ανάρτηση έχει μαμά τώρα. Τέιν έχει. Α, έχει τέιν. Μόνο σπορτ. Ωραία, ναι, είδα τώρα την πρασινίλα μέσα. Εντάξει, καθημερινό καλό είναι. Τίμιο. Εντάξει, ούτε πολύ φασαρία έχει, αλλά δεν έχει πολύ. Εντάξει, έχει λίγο. Καλό είναι. Καταλαβαίνεις ότι κάτι για γίνεται. Για μένα είναι μαμά. Τα σπουλεράκια εσύ τα έχεις βάλει παλιά? APR είναι το μπροστινό. Ωραία. DMD είναι Ιαπωνέζικα τα πλαϊνά. Ναι. Και πίσω? Και πίσω DMD είναι. Και ωραία. Το κάπο είναι Sabon. Όπως είπαμε, ευχαριστημένος. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Και πίσω, προπαγκάζ. Ελάτε λίγο να δείτε το προπαγκάζ, παιδιά, που έχει το ducktail, το κλασικό. Αυτά που έχουν τα CSL είχαν ξεκινήσει. Νομίζω τα CSL δεν ξεκινήσαν πρώτα αυτό. CSL Steel, ναι. Εδώ. Αυτό εδώ πέρα το σηκωματάκι που κάνει, ωραίο, όμορφο είναι. Δείχνει καλό. Και στα 7, 8, 9 τα ΕΠΟ δείχνει ωραίο. Και στο δεκάρι δείχνει πολύ καλό. Αυτό και αυτό Σέιμπον. Όχι, κάτι άλλο δεν θυμάμαι. Ωραία, δεν πειράζει. Αδιάβασος. Ένα μηδέν. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι είμαστε ώρα δοκιμής. Ας στήσουμε λίγο κάμερες. Βάλουμε κάμερες, λοιπόν, θα κάνουμε ένα πάτημα. Μπαίνετε μέσα, μονοκάβαλο. Να δούμε, να γλιτώσει άλλα 100 κιλά για να μην έχει δικαιολογία. Να δούμε αν θα γραφτεί το 4 ή το 5. 4 ή 5 πλάς. Και θα δούμε τώρα ποιος έπεσε μέσα. Και μετά έχουμε να κάνουμε την αποφώνηση, το τι έγινε. Λίγο γρήγορα το vlog σήμερα, εντάξει, το ξεκινά αυτός. Είναι άλλη η ισχύ του, γενικά του βίντεο. Θα πεις τίποτα, θα μιλάς μέσα, να σου ανοίξω μικρόφωνο ή να σου βάλω στο τι να πω. Δεν μπορεί να πεις, να πανηγυρίσεις, να το γουστάρεις. Δεν μπορείς να πεις εκεί πολλά. Τίποτα, Και κοιτάς να μην πιάσει κόφτε σε 9. Πρέπει 9,5. Να σου βάλω ρολόι, να σου μετρώ παλμούς, ξέρεις τι γίνεται. Όταν ρίχνεις, πρέπει να δω άμα σηκώνεις παλμό ή πας έτσι. Τίποτα, είναι φλατ. Χαλαρά. Αυτό, δηλαδή πρέπει να το κάνουμε και αυτό κάποια στιγμή. Λοιπόν, κουμπώνουμε κάμερες 360, μια εσωτερική. Βλέπετε τα μούτρα του Βασίλη να δείτε αν υδρώνει καθόλου το προσωπάκι του ή το προσωπάκι του. Και τα λέμε μετά, μόλις πάρουμε τους χρόνους στα χέρια μας, να δούμε τι έγινε. Εντάξει, λοιπόν, μπαίνετε μέσα και πάτε μαζί του πάτημα.
Δευτέρα και την Τρίτη, όποιος είδε. Έχει πάρα πολύ υγρασία ο δρόμος. Τώρα δεν ξέρω πώς θα πατήσουν. Πατήσουμε μόνο 100-200. Τη δεύτερη μέτρηση. Να πατήσουμε μόνο τη δεύτερη μέτρηση, άμα είναι. Έλα της μάνας σου το. Τώρα είμαστε βίντεο, γιατί πριν ήμασταν φωτογραφία και είχαμε σοου. Είχα τρολάρει τον Τόξικα, αλλά το ξανατρολάρω, δεν μασάω. Γιατί είμαστε σε κάποιο έτσι γύρω γύρω από την Αττική Οδό. Έχω και παρκάρει ο Τόξικ. Στάθουν τα νερά από κάτω το αυτοκίνητο. Παίζει με το κινητό του εδώ πέρα. Έκατε βάσει τη μούρη του σαν κουτάβι. Παίρνω τα τηλέφωνα εδώ. Ποιος παίρνει, εντάξει, δεν πειράζει. Ακολουθώ και εγώ το μύθο του Toxic. Toxic, πριν γράφαμε φωτογραφία που σε τρούλαρα. Λοιπόν, τι πάθαμε, ξαναπες μία. Γιατί τα παιδιά το άκουσανε. Τι έχουμε πάθει, μείναμε εδώ πέρα, κάναμε τις μετρήσεις. Έχουμε μετρήσεις, θα δείτε μετά. Καλή μέτρηση. Καλός ο χρόνος. Χωρίς κολλάρα νερού. Αλλά ναι, το κολάρο νερού μας χαιρέτησε για το 23, δεν ήθελε να κάνει 24 μαζί μας, γιατί... Τι? Γιατί χάλασε, τι χάλασε, είπαμε. Ήταν σύνδεσμο, με περνάει το ντερκούλερ και είχε ένα αλουμίνιο ανάμεσα που ενώνει τα δύο κολάρα. Και ο σύνδεσμος δεν έχει χυλάκι, έχει κατά μέσα χυλάκι εγκοπή, το οποίο δεν κράτησε. Ωραία, και όλα αυτά με τίποτα, τι κοστολόγιο δηλαδή, για πόσα ευρώ την πατήσαμε και δεν γυρνάμε με το Mitsubishi πίσω. Μηδέν. Τίποτα. Απλά παιδιά, ήταν κακή η ώρα, κακή η τύχη. Συμβαίνουν και αυτά. Εγώ γουστάρω να τα δείχνουμε για να βλέπετε τι μπορεί να συμβεί. Κέρδισα ένα... το στοίχημα όμως το χρόνο. Ναι, το χρόνο το κέρδισες. Αλλά εγώ πήρα ταλαιπωρία. Είπαμε θα κεράσεις πριν. Δεν αλλάζει αυτό. Μετράει. Λοιπόν, στα βελτιωμένα αυτοκίνητα όλα θέλουν προσοχή. Να τώρα αυτό εδώ πέρα, άμα είχε τύχει στον πελάτη,
Στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου δηλαδή θα είχε πάθει ένα σοκ. Γιατί τι έπαθα. Έτυχε στα χέρια του Βασίλη πάνω σε δοκιμή. Θα βελτιωθεί και αυτό και δεν θα του τύχει. Και αυτό είναι καλό γιατί θα του τύχαινε σίγουρα. Σε ένα πάτημα, μια μεγάλη πίεση, στο πρώτο, στο δεύτερο πάτημα θα του το πετούσε το κολέρο. Και καλύτερα εδώ πέρα που είναι όλα ελεγχόμενα τα πράγματα και θα γίνουν κατευθείαν από την αρχή ξανά. Τόσο όσο έπρεπε να γίνει. Παίρνουν τα αυτοκίνητα εδώ, μας μουτζώνει ο κόσμος, δεν πειράζει. Έτσι το ζούμε, καλά να είμαστε. Και πάμε με μερσεντικό σπίτι, VAG, θα δούμε σε λίγο τι θα μας φορτώσει. Ένα VAG τελικά σε αυτό το vlog θα παίζει συνέχεια. Δεν ξέρω τι τύχη έχουμε, ρε παιδιά. Είναι και χαμηλωμένο, πείτε. Ωραία, εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Ελπίζω να έρθει καλό ειδικό μηχάνημα εδώ να μας σηκώσει στον αέρα και να γυρίσουμε σπίτι και να τα πούμε. Λοιπόν, από μένα, παιδιά. Ωραία, περάσαμε, καλά περάσαμε. Το πήραμε το vlog, έστω και έτσι το πήραμε, το μαζέψαμε, το φτιάξαμε. Μπιλ, πώς είσαι, ρε. Πώς να είμαι, καλά. Πόσες φορές σου έχει τύχει αυτό, σου έχει τύχει αρκετές φορές. Έχει τύχει κάποιες φορές. Έλα μία από εδώ, Μανώλη, μην παίρνουμε εδώ τους άλλους εδώ και. Γιατί δεν θέλουν να γίνουν, δεν θέλουν να φαίνονται, λέει. Είναι λίγο αόρατοι φαντομάδες, λέει αυτοί, και με τα κίτρινα τα οχήματα και τα σφάρους από πάνω. Λοιπόν, πόσες φορές σου έχει ξανατύχει αυτή η εμπειρία. Όχι πολλές, μία, δύο, τρεις. Τέσσερις είναι αυτή. Τώρα είναι συνηθισμένος. Τώρα δεν. Τι να κάνω, δεν πάω καλά. Τι να κάνεις, να πας να δεις. Όλα πάλι. Καλά. Όλα καλά, όλα κομπλέ. Το αυτοκίνητο είναι έτοιμο. Ξανά. Για δοκιμή. Δεν ξανάρχομαι. Γιατί περίμενα αυτό το χαζό μισή ώρα να δω τι συμβαίνει. Δεν είχα ούτε τηλέφωνο πάνω μου γιατί είχαμε βάλει το πικίαρ. Για να το δείτε εσείς, έχουμε μέτρηση και από πικίαρ και από ντράγκι. Ναι, και βίντεο. Θα δείτε και πικίαρ και ντράγκι και είναι και ευκαιρία να κάνετε και ένα συγκριτικό να δείτε εάν έχετε μπαμ. Έβγαλε τα ίδια νούμερα το πικίαρ και το ντράγκι. Ναι, τα είδες. Το ίδιο. Το ίδιο ακριβώς. Ωραία. Για μένα όμως, εντάξει. Μάλλον όχι για μένα, πάρτε ό,τι γουστάρετε. Μάγκες, ό,τι θέλετε να διαλέξετε για όργανο μέτρησης από τα βίντεο που θα δείτε μετά. Ό,τι γουστάρει σαν εικόνα ο καθένας. Το παραγγείλει, το παίρνει και το χρησιμοποιεί έτσι γκατζετάκι να γουστάρει, σαν το γκατζετάκι που σας έδειξα πριν. Λοιπόν, τι κοιτάς, όλο κοιτάς το κινητό, περιμένεις τίποτα. Την ώρα κοιτάω, ρε φίλε. Η ώρα δεν περνάει, φίλε. Είμαστε τώρα εδώ πέρα. Τώρα εδώ έχεις και παρέα, εγώ που ήμουν μόνος, τι να πω. Περίμενα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά παιδιά για το vlog. Θα κλείσουμε, γιατί νύχτωσε και δεν έχουμε βάλει ούτε. Ξεκινήσαμε μεσημέρι, πού να ξέραμε ότι θα βραδιάζαμε εδώ πέρα. Συμβαίνουν και αυτά. Από μένα, καλό βράδυ, καλή συνέχεια όσο και αν κάνετε και από τον Βασίλη τον πικραμένο. Καλό βράδυ. Και έτσι απλά. Βίντεο. Άντε, για χαρά παιδιά, καλή θέαση. Έτσι, εκεί μετράς. Έτσι βγες, μασάς.